Στον απολογισμό των δράσεων της Επιτροπής Διοίκησης από την ανάληψη των καθηκόντων της μέχρι σήμερα προχώρησε ο Πρόεδρος Νίκος Παπαδημάτος και τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ. Ο κ. Παπαδημάτος ανέφερε πως αυτό ήταν το τέλος της δραστηριότητάς του ως Πρόεδρος του ΠΕΑΚ. Ήδη έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο ότι για μας έχει λήξει η δραστηριότητα και το κεφάλαιο της ενασχόλησης με το ΕΑΚ Πάτρας. Οπότε μένει στην ηγεσία του Υπουργείου να προχωρήσει τις διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Πάτρας, η Επιτροπή Διοίκησης τα τελευταία χρόνια κινήθηκε στην καθημερινή συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων. Όσον αφορά το θέμα της συντήρησης και της καθημερινής λειτουργίας, στον Τόφαλο γίνανε η επισκευή και ανακαίνιση των αποδυτηρίων, καθαρίστηκε ούκο λίγες φορές ο περιβάλλον χώρος και συντηρήθηκε από τους εργαζόμενούς μας. Αγοράστηκε αθλητικός εξοπλισμός, στεφάνια μπάσκετ, χρονόμετρα γραμματείας κτλ. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, είπαν οι φίλοι εδώ και συνεργάτες, εγώ έχω πει επανειλημμένο ότι στο όλο διπορικό μου που σιγά σιγά κλείνει, είναι, αν δεν είναι η καλύτερη, είναι από τις καλύτερες ομάδες μέσα στις οποίες συνυπήρχα και συνεργάστηκα σε όλη τη διαδρομή μου, όπου και αν ήμουν. Σε ό,τι αφορά την διοικητική οργάνωση του ΠΕΑΚ, η διοίκηση κινήθηκε σε δύο άξονες. Το προσωπικό του ΠΕΑΚ και ο δεύτερος άξονας αφορούσε την διοικητική λειτουργία του νομικού προσώπου. Τον Νοέμβριο του 2019, όταν ήρθαμε και αναλάβαμε τη διοίκηση, το προσωπικό αποτελείται από δύο μόνιμους υπαλλήλους, έναν υπάλληλο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 17 εργαζόμενους, οι οποίοι έρχονταν από τον ΟΑΕΒ μέσω του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το Σεπτέμβριο του 2014, όταν ανέλαβε η σημερινή διοίκηση, το ΠΕΑΚ είχε οφειλές περίπου 400.000 ευρώ. Από τις προτεραιότητες που θέσαμε ήταν να αποπληρώσουμε υποχρεώσεις και οφειλές σε τρίτους κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Και πράγματι αυτό το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά τα 4 χρόνια, το ΠΕΑΚ, στο ΠΕΑΚ λειτουργεί οργανωμένο λογιστήριο που ελέγχει το προϋπολογισμό και τις δαπάνες με απόλυτη διαφάνεια, καταρτίζει συμφωνητικά και συμβάσεις με σειρά και τάξη, ενώ οι αποφάσεις είναι και με τη συμβολή του κυρίου Ασημακόπουλου αναρτημένες εγκαίρως στη διάβγεια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες που διοργανώθηκαν στην Πάτρα. Η ομάδα αυτή που βλέπετε εδώ στο τραπέζι, στο πάνελ, ήταν αυτή η οποία δούλεψε πολύ σκληρά με την προσθήκη 2-3 ακόμα ανθρώπων και διεκπαιρώσαμε μια πολύ πολύ δύσκολη διοργάνωση όπως ήταν η παράκτη μεσογειακών του 2019. Τέλος, ο κύριος Παπαδημάτος ανέφερε πως νιώθει ευτυχισμένος που στο τέλος της θητείας του αφήνει το στίγμα του για όσα έχουν κάνει και εύχεται και η επόμενη διοίκηση να προχωρήσει σε σημαντικά έργα.